Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ένα βασικό ερώτημα το οποίο μπορεί κανείς να θέσει σχετικά με το ζήτημα των αδειών είναι ότι υπάρχει μια ειδική κατηγορία κατηγορουμένων και καταδικασμένων που είναι δυνατό συλλήβδη να στερηθούν το δικαίωμα της παροχής άδειας. Όταν ψηφίστηκε ο σοφρονιστικός κώδικας, μια τέτοια εξαίρεση θεωρήθηκε αδιανόητη. Ο καθένας και η καθεμία, ακόμα και αν έχει καταδικαστεί για το μεγαλύτερο, για το μείζον, για το κεντρικότερο αδίκημα το οποίο υπάρχει αυτό της ανθρωποκτονίας, δεν κρίθηκε τότε σκόπιμο να εξαιρεθεί από το δικαίωμα παροχής άδειας. Και αυτό έχει μία λογική. Και η λογική είναι ότι η πράξη δεν αξιολογείται από το Συμβούλιο της Φυλακής, το οποίο είναι το αρμόδιο όργανο για να χορηγήσει ή να μην χορηγήσει την άδεια. Η πράξη έχει αξιολογηθεί από το δικαστήριο. Κάθε άνθρωπος λοιπόν εκτείει μία ποινή με βάση την κρίση του δικαστηρίου και στη συνέχεια μέσα από την πορεία στο σοφρονιστικό κατάστημα έρχεται το Συμβούλιο της Φυλακής να κρίνει αν θα πρέπει να χορηγήσει την άδεια. Η άδεια έχει μία άλλη σκοπιμότητα. Η σκοπιμότητα της άδειας θα έλεγα ότι είναι διτή. Είναι πρώτον η προετοιμασία του κρατούμενου να επανενταχθεί στην κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο κρατούμενος δεν πηγαίνει στην φυλακή για να εξουδετερωθεί ή για να πεθάνει σωματικά και διανοητικά, ο κρατούμενος πηγαίνει προκειμένου να προετοιμαστεί για την επανένταξη. Θεωρητικά αυτή είναι η λογική του σοφρονιστικού συστήματος. Αυτή λοιπόν η προετοιμασία της επανένταξης θα πρέπει να υπάρχει για όλους τους κρατούμενους, για οποιαδήποτε κατηγορία και αν έχουν καταδικαστεί. Η δεύτερη λειτουργία του θεσμού της άδειας είναι αυτή της εκτόνωσης. Της εκτόνωσης της πίεσης που σωρεύει ο κρατούμενος αυτονόητα μέσα από μια συνθήκη αυτονόητου εγκλεισμού και είναι ένα κίνητρο για τον ίδιο τον κρατούμενο να μπορεί να ανταποκριθεί στη συνθήκη της φυλακής προκειμένου να έχει το κίνητρο ότι κάθε φορά μέσα σε 2 μήνες θα του είναι δυνατό να επιβραβευτεί η θετική του, η λειτουργική του συμπεριφορά μέσα στη φυλακή βγαίνοντας έξω και βλέποντας τους δικούς του για 3, 4 ή 5 μέρες. Το ερώτημα λοιπόν είναι, όταν λοιπόν έχουμε μια τέτοιου τύπου σκοπιμότητα για το θεσμό της άδειας, είναι δυνατόν να πούμε ότι για συγκεκριμένη κατηγορία αδικημάτων και για συγκεκριμένη κατηγορία κρατουμένων αυτές οι λειτουργίες δεν υφίστανται? Νομίζω ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε θετικά σε αυτό το ερώτημα. Προφανώς λοιπόν το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά θα πρέπει το αρμόδιο όργανο να σταθμίζει. Να σταθμίζει κατά πόσο μπορεί να γίνει μια σωστή ή μια μη σωστή χρήση της συγκεκριμένης άδειας. Και με αφορμή τα τελευταία συμβάντα, θα έλεγα ότι το αρμόδιο όργανο καλώς αποτελείται από εκείνους τους οποίους αποτελείται. Δεν είναι δυνατόν να αμφισβητείται η συμμετοχή της κοινωνικής υπηρεσίας στο Συμβούλιο Φυλακής. Υπόθηκε και ρωτήθηκε απαξιωτικά από τα μέσα τι δουλειά έχει μια κοινωνική λειτουργός στο Συμβούλιο Φυλακής. Μια τέτοιου τύπου προσέγγιση δείχνει, κατά τη δική μου γνώμη, βαθιά άγνοια για την κατάσταση στις φυλακές. Δείχνει έναν ακραίο λαϊκισμό, στον οποίο εάν τυχόν πραγματικά προσχωρήσει κανείς, τότε δυστυχώς θα φτάσουμε στο σημείο το Συμβούλιο της Φυλακής να συνεδριάζει και να αποφασίζει υπό τη δαμόκλειο σπάθη της κριτικής των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία θα φροντίζουν να βρουν το παραμικρό ολίσθημα προκειμένου να εξαπολύσουν τις κανιβαλικές τους διαθέσεις σε βάρος δικαίων και αδίκων. Θεωρώ λοιπόν ότι άλλου τύπου διευρύνσεις του θεσμού των αδειών μπορούμε να σκεφτούμε. Μπορούμε να σκεφτούμε και άλλους τρόπους προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση στις φυλακές, που είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δυσάρεστη. Εδώ να πω ότι ο σοφρονιστικός κώδικας προβλέπει και άλλους θεσμούς από το 1995 ακόμα, όπως είναι μια ελεύθερη διαβίωση. Θεσμούς που στην πραγματικότητα ποτέ, ακόμα και 20 χρόνια μετά, δεν έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται. Αυτές είναι προσεγγίσεις, αυτές είναι ανάγκες τις οποίες θα πρέπει να δούμε και όχι την περιστολή με αυθαίρετα κριτήρια και εν πολλής κριτήρια προσαρμογή στη συγκυρία του θεσμού των αδειών. Μία δεύτερη σκέψη για το ζήτημα των αδειών. Ζούμε σε μία κατάσταση που μία όλος εξαιρετική περίπτωση που είναι η παραβίαση της άδειας από το συγκεκριμένο κρατούμενο, η επίπτωση την οποία δύναται να έχει είναι το να στερηθεί, το να περιοριστεί ο θεσμός για όλους. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι μια τραγική ελληνική ιδιομορφία, ότι κάθε είδους εξαίρεση εν τέλει αξιοποιείται προκειμένου όλοι να στερηθούν ένα δικαίωμα το οποίο έχει κατακτηθεί. Θα πρέπει όμως να σκεφτούμε, μια και μιλάμε για το σοφρονιστικό σύστημα, ότι υπάρχει μια σειρά
από πολύ πιο γενικευμένα γεγονότα, τα οποία φαίνεται δεν χτυπάνε κανένα κουδούνι κινδύνου για τους υπεύθυνους και για τους σχετιζόμενους με το σωφρονιστικό σύστημα. Να δώσω δύο παραδείγματα. Εάν κανείς πάει σε ένα από τα αστυνομικά τμήματα της περιφέρειας Αττικής, με έκπληξη δεν θα βρει να κρατούνται εκεί πέρα μονάχα όσοι πρόκειται να παρεμπευθούν στο αυτόφορο της επόμενης ημέρας. Στα αστυνομικά τμήματα κρατούνται άνθρωποι οι οποίοι έχουν κανονικό φυλακιστήριο, θα έπρεπε να κρατούνται σε μία από τις φυλακές της επικράτειας, οι οποίες δεν χωράνε άλλους κρατούμενους. Επειδή λοιπόν οι φυλακές δεν χωράνε και δεν δέχονται επιπλέον κρατούμενους, οι άνθρωποι αυτοί μένουν σε αστυνομικά τμήματα για εβδομάδες, μήνες, έχουν αναφερθεί και περιστατικά που άνθρωποι έχουν αποφυλακιστεί από το αστυνομικό τμήμα. Όσοι ξέρουν λίγο το τι σημαίνει κάτι σε αστυνομικό τμήμα, ξέρουν ότι ακόμα και οι ελάχιστες εγγυήσεις των κάκιστων ελληνικών φυλακών δεν υπάρχουν στους χώρους αυτούς. Δεν υπάρχει δηλαδή ο προβλησμός, δεν υπάρχει η στοιχειώδης μέρημνα για το φαγητό, τα επισκεπτήρια γίνονται κάτω από πολύ χειρότερες συνθήκες. Είναι λοιπόν μια πολύ πιο γενική κατάσταση εξαίρεσης αυτή της κράτησης ανθρώπων σε αστυνομικά τμήματα, η οποία δεν φαίνεται όμως να κινητοποιεί κανέναν. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ πέρα η παρέκκληση από την νομιμότητα καθόλου δεν ευαισθητοποιεί τους αρμόδιους προκειμένου να διορθωθεί αυτή η κατάσταση και να ληφθούν μέτρα. Ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο αφορά κάποιους συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν την ατυχία να είναι και μη Έλληνες αλλοδαποί. Μια ακραία περίπτωση, μια ακραία περίσταση που ζήσαμε τον τελευταίο χρόνο είναι το θάνατο δύο μεταναστών στο κέντρο κράτησης της Κορίνθου. Έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κρατούνται για ποινικά αδικήματα, κρατούνται διοικητικά. Πέθαναν δυστυχώς στο κέντρο κράτησης της Κορίνθου και ο λόγος είναι ότι στο κέντρο κράτησης αυτό η υγειονομική περίθαλψη, η νοσοκομιακή περίθαλψη ήταν υποτυπώδης, στην πραγματικότητα ήταν ανύπαρκτη. Αυτοί οι θάνατοι κινητοποίησαν άραγε καθόλου τους υπεύθυνους προκειμένου να παρέμβουν στα συγκεκριμένα κέντρα, στα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωση, στα κέντρα κράτησης μεταναστών και να βελτιώσουν κατ' ελάχιστο τις συνθήκες εκεί. Αναρωτιόμαι λοιπόν τι συνιστά είδηση και τι όχι, τι συνιστά κανόνα και τι συνιστά εξαίρεση, σε ποιο βαθμό κάτι γίνεται ένα γεγονός το οποίο μπορεί να κινητοποιήσει τους υπεύθυνους και να προκαλέσει πραγματικές αλλαγές, αλλαγές οι οποίες θα ωφελήσουν τους πάντες και δεν θα βλάψουν συλλήφθη ανθρώπους οι οποίοι σε τίποτα δεν φταίνε για την ύπαρξη μιας εξαίρεσης. Η συγκυρία η σημερινή είναι η συγκυρία και είναι ένα συμβάν το οποίο αναγκαστικά σχετίζεται με τη γενική έννοια ότι μιλάμε συνολικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα με το σημερινό μας ζήτημα και είναι το συμβάν το δυστύχημα στο Φαρμακονήσι. Υπόθηκε και από προηγούμενη ομιλήτρια, αλλά και εγώ νιώθω την ανάγκη να το πω, ότι προσωπικά νιώθω ότι προκαλεί σοκ το γεγονός ότι ο αρμόδιος υπουργός δεν φρόντισε, δεν θεώρησε ανάγκη, δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να εκφράσει σε εν πρώτης και αυθόρμητα την οδύνη του για το συμβάν αυτό. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Νιώθει κανείς ότι χάνεται το βασικό ένστικτο, το ανθρώπινο ένστικτο, που είναι το ένστικτο της συντριβής μπροστά στην τραγωδία. Και αυτό μπροστά σε μια κρατική σκοπιμότητα, ουσιαστικά να εκτοξεύσουμε κορώνες οι οποίες μπορούν να ικανοποιήσουν τα πιο συντηρητικά ένστικτα της εκλογικής μας βάσης, του εκλογικού ακροατηρίου. Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Ένα δεύτερο όμως ζήτημα, το οποίο φεύγει από την ανθρώπινη πλευρά του ζητήματος, είναι ότι ένας υπουργός ο οποίος έχει μία μικρή αρμοδιότητα σε σχέση με τα ζητήματα αυτά, είναι ο προϊστάμενος του λιμενικού, αισθάνθηκε την ανάγκη να πει ότι η Ελλάδα δεν είναι μία χώρα στην οποία ο καθένας μπορεί να προσφύγει, πρόσφυγας, για να ζητήσει νόμιμα ή παράνομα άσυλο. Και είπε και τη γνωστή φράση ότι η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Όφιλε να γνωρίζει ο αρμόδιος υπουργός ότι δεν μπορούμε να κατανοούμε τη χώρα σαν ένα φράχτη, σαν ένα περιφραγμένο οικόπεδο και σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αυτό το περιφραγμένο οικόπεδο οφείλει να έχει μία πόρτα. Μία πόρτα την οποία θα τη χτυπήσει ο πρόσφυγας. Όχι γιατί έτσι πιστεύουμε απλά εμείς, γιατί έτσι το επιβάλλουν οι διεθνείς συνθήκες. Δεν είναι νοητό να σκεφτόμαστε την επικράτεια σαν ένα χώρο στον οποίο ο πρόσφυγας, ο οποίος έρχεται από έναν τόπο πολέμου, τόπο κινδύνου, δεν έχει τη δυνατότητα να χτυπήσει την πόρτα και αυτή η πόρτα πρέπει να ανοίξει. Αυτό το επιβάλλει το διεθνές δίκαιο, το επιβάλλουν οι διεθνείς συνθήκες. Είναι τραγικό ένας υπουργός αυτό να μην το καταλαβαίνει ή και αν να μην το ξέρει ή και αν το ξέρει να μην το κατανοεί. Ένα τρίτο ζήτημα και εδώ τελειώνω γιατί νομίζω ότι και ο χρόνος είναι. Μάλλον τον έχω λίγο υπερβεί, αφορά το ζήτημα της ανεξάρτητης έρευνας.
να δεχτώ και να μην πάρω θέση απέναντι στα όσα έχουν ακουστεί για τις αιτίες της τραγωδίας στο Φαρμακονήσιο. Ωστόσο, τα όσα έχουν ακουστεί νομίζω ότι είναι αρκούντως ανησυχητικά. Υπάρχει ανάγκη να υπάρξει ανεξάρτητη έρευνα. Και τι σημαίνει ανεξάρτητη έρευνα? Ανεξάρτητη έρευνα δεν μπορεί να είναι η ΕΔΕ. Η ελληνική πολιτεία δεν μπορεί να επαφίεται συνεχώς σε αυτή την πραγματικά άνοστη και αστεία καραμέλα της ένορκης διοικητικής εξέτασης. Επιτρέψτε μου εδώ πέρα ένα παράδειγμα και με αυτό κλείνω. Το 2007 είχε δημοσιευτεί η έκθεση της γερμανικής οργάνωσης ProAsyl, που αναφερόταν σε περιστατικά επαναπροωθήσεων στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα της χώρας και σε περιστατικά βασανισμών μεταναστών από λιμενικούς. Τότε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, έχω την εντύπωση ότι ήταν ο κ. Βουλγαράκης, τα χρόνια περνάνε και το πολιτικό προσωπικό αλλάζει, αλλά πραγματικότητα δυστυχώς δεν αλλάζει, είχε διαψεύσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι οτιδήποτε είχε συμβεί και είχε διεξαχθεί μία ΕΔΕ. Τυχαίνει να έχω πρόσβαση στο υλικό εκείνης της ΕΔΕ και θα πρέπει να σας πω ότι δεν είχε κληθεί κανένας άλλος πέρα από τους ίδιους τους λιμενικούς. Δηλαδή τα θύματα δεν είχαν στην πραγματικότητα κληθεί. Έκλεισε η ΕΔΕ όπως όπως και φυσικά αποφάνθηκε ότι τίποτα δεν συνέβη. 7 χρόνια μετά, 6 χρόνια μετά, το πενταμελές ναυτοδικείο του Πειραιά, η στρατιωτική δικαιοσύνη, καταδίκασε σε ποινές 6 ετών και 3 ετών 2 λιμενικούς για τη συγκεκριμένη πράξη. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ευθύνη της πολιτείας είναι τρομερή. Είναι δηλαδή μια πολιτεία η οποία επιλέγει να κλείνει τα μάτια στα όσα συμβαίνουν και καμία εγγύηση δεν παρέχει ότι μπορεί να διεξαγάγει ανεξάρτητη έρευνα. Επομένως, η ανάγκη να θεσπιστούν τέτοιου τύπου θεσμοί και τέτοιου τύπου μηχανισμοί είναι αδύνατη. Εδώ κλείνω. Ευχαριστώ.